Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Ποταμιού, η κυρία Λιμπεράκη. Αγαπητές και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνο. Σήμερα κληθήκαμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι ακριβώς όπως το είχαμε φανταστεί. Εμείς στο ποτάμι δεν είχαμε επιθυμία να γίνει έτσι ακριβώς. Όμως δεν θα διστάσουμε, για να σας το πω έτσι από την αρχή να φτάσω στο τέλος, με πεποίθηση, με σαφήνεια, με γενναιότητα και πρωτίστως χωρίς καθόλου να μασάμε τα λόγια μας, να δώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη μάχη. Η μητέρα των μαχών, αν θέλετε. Αυτή η μάχη που θα στερεώσει τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στο ευρώ. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, κατά τη γνώμη μας, ότι αυτή η συζήτηση ως τώρα γίνεται σε επίπεδο οπαδικό, θα έλεγα. Πολλοί ευφύης και έμπειροι πολιτικοί εξαντλούν το χρόνο τους χρησιμοποιώντας, ξέρετε, αυτά τα εφιολογήματα, για να μην τα πω εξυπνακισμούς, να μην προσθέσω ότι έχουν και τρομερή ποσότητα τεστοστερών σε όλη αυτή η συζήτηση, όπου ενθουσιάζουν τους οπαδούς τους και χειροκροτούν όλοι μαζί την ώρα που κρίνεται κυριολεκτικά το παρόν και το αύριο της χώρας μας. Εγώ λοιπόν θα κάνω κάτι τελείως διαφορετικό που δεν συνηθίζεται, φαίνεται, σε αυτή τη Βουλή. Δεν θα απευθυνθώ στους πεπισμένους και στις πεπισμένες συντρόφους και συντρόφισσες μου, θα απευθυνθώ στους υπολείπους, διότι η Βουλή είναι για να συνομιλούμε μεταξύ μας και όχι στο εσωτερικό μας. Και θα πω λοιπόν ότι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, που είναι η πρόταση της κυβέρνησης για δημοψήφισμα μέσα σε μία εβδομάδα, κατά τη γνώμη μας, έχει πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα που είναι διαδικαστικής, συνταγματικής, θεσμικής φύσης. Ο κύριος Φίλης δάει το λόγο, κύριε Πρόεδρε, και δεν τον έχετε δει και από πριν. Λοιπόν, κάποια από αυτά είναι, έλεγα, θεσμικής, συνταγματικής και διαδικαστικής φύσης, νομικής. Τα παρουσίασαν πάρα πολύ εύγλωτα και με την ειδικότητα που έχουν και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Φορτσάκης το πρωί. Η ουσία όμως, όπως είπαμε στην αρχική μας τοποθέτηση, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να εστιαστεί σε νομικά ή συνταγματικά ή θεσμικά θέματα. Η ουσία είναι πολιτική και το ερώτημα είναι πολιτικό και πρέπει να έχουμε πολιτικά επιχειρήματα, γιατί είναι πολιτική τελικά η επιλογή και το ερώτημα είναι απολύτως πολιτικό. Γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο στα πολιτικά προβλήματα αυτής της πρότασης. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα δημοψηφίσματα στον κόσμο όλο έχουν ένα πάρα πολύ σαφές, στενό και εύληπτο ερώτημα. Θέλω να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σιωπηρός ότι δύο τεχνικά κείμενα σε πρωτότυπο και σε μετάφραση δεν συνιστούν ακριβώς αυτό που λέμε σαφές, εύληπτο, κατανοητό ερώτημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι και άνευ αντικειμένου, δηλαδή πρόκειται για μία πρόταση που φωτογράφησε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την 25η Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, 25 Ιουνίου λέει το, είναι η ημερομηνία που γράφουν τα κείμενα από πάνω, και η οποία μάλλον πρόταση αποσύρθηκε εντωμεταξύ από το τραπέζι. Το τρίτο πολιτικό πρόβλημα είναι ότι θυμίζει παροδία. Και θα μου πείτε, άμα χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις παροδία, πώς θα συνεννοηθείς με τους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς. Ας βρούμε έναν άλλο όρο. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που δεν κατάφερε η κυβέρνηση με τις εργώδεις της προσπάθειες μέσα σε 5 μήνες, καλείται να το αποφασίσει μέσα σε 5 μέρες ένας ολόκληρος λαός και να πάρει μια απόφαση που δεν θα αποφασίσει μόνο ότι θα γίνει τα επόμενα 5 χρόνια, ούτε τα επόμενα 15 χρόνια,
αλλά το τι θα γίνει και τι συνέπειες θα υπάρχουν για ανθρώπους για 5 γενιές. Και νομίζω ότι στην πραγματικότητα, επειδή δεν τίθεται ευθέως το ερώτημα και μπαίνει με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε τελειματικός ούτε δημοψηφισματικός, κρύβεται το πραγματικό ερώτημα που είναι αν θα μείνει η χώρα μας στην Ευρώπη ή αν θα γίνουμε η εμβληματική χώρα Τιτανικός του 21ου αιώνα. Επιπλέον, επιτρέψτε μου να πω, το δημοψήφισμα είναι μια ακριβή λύση. Με βάση τις τιμές του 2012, ένα δημοψήφισμα κοστίζει κατ' ελάχιστον 110 με 120 εκατομμύρια. Θα μου πείτε καλά τώρα σε έπιασε τσιγκουνιά. Μα θέλω να σας πω ότι τα 110-120 εκατομμύρια είναι πολύ μεγαλύτερο ποσόν από αυτό το οποίο ζητούσαν να κοπεί από τους πιο εύπορους του ΕΚΑΣ και για το οποίο δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε. Τα έχουμε όμως για δημοψήφισμα. Τα 110-120 εκατομμύρια είναι μεγαλύτερο ποσό από το 1/4 αυτού που μας χωρίζει από τους δανειστές μας. Προσέξτε, εάν ήταν μια απόφαση μικρής σημασίας, δεν θα είχε ίσως τόση σημασία. Είναι όμως μια απόφαση με πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί λοιπόν, αφού συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, μια καλοπροαίρετη κυβέρνηση προτείνει δημοψήφισμα? Εμείς στο ποτάμι δεν πιστεύουμε ότι είχε πάντα σχέδιο να μας βγάλει από την Ευρώπη, το έκρυβε και τώρα έπεσαν οι μάσκες. Εδώ πρέπει να πω ότι ούτε θα το επικαλεστούμε, ούτε πιστεύουμε, ούτε υποτιμούμε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλοευρωπαϊστές. Και χαίρομαι πολύ που άκουσα και τον κύριο Κουίκ ειλικρινά να λέει το ίδιο και τον εαυτό του. Ούτε πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά απομακρυσμένος από την πραγματικότητα, έχει εγκληματική άγνοια κινδύνου και συνεπειών των πράξεών του και άρα ενώ είναι μεν υπέρ της Ευρώπης τελικώς θα μας πετάξει στα βράχια λόγω εγκληματικής άγνοιας και αμέλειας. Δεν υποτιμούμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υποτιμούμε την κυβέρνηση. Γι' αυτό το μόνο που μένει να καταλήξουμε είναι ότι η κυβέρνηση προτείνει το δημοψήφισμα σαν μια κίνηση πολιτικού εντυπωσιασμού που πιστεύει ότι θα ενισχύσει τη θέση της χώρας μας στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή είναι μια πρόταση που επικαλείται ένα δημοψήφισμα το οποίο από την ώρα που θα πέσει στο τραπέζι θα δημιουργήσει μία αντίρροπη κίνηση στις πιέσεις των δανειστών και ενδεχομένως να μας διευκολύνει τη θέση μας. Με λίγα λόγια, είναι μια πρόταση για δημοψήφισμα που θα μας κάνει καλό μόνο αν δεν γίνει. Δηλαδή, αν και μόνο η ιδέα ότι θα προχωρήσουμε σε δημοψήφισμα αλλάξει την άκαμπτη στάση των άλλων. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν διστάζω να σας πω, μακάρι να πιστεύαμε ότι αποτελεί ένα όπλο που θα διευκολύνει τη θέση της χώρας μας στη διαπραγμάτευση. Δυστυχώς όμως, με ειλικρίνεια πρέπει να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι ένα όπλο που θα διευκολύνει τη θέση της χώρας μας στη διαπραγμάτευση και ειλικρινά μακάρι να αποδειχθεί ότι έχουμε άδικο. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι με το δημοψήφισμα, με την πρόταση για δημοψήφισμα, ανοίγει η κυβέρνηση την πόρτα σε μεγάλα ατυχήματα και ανυπολόγιστες περιπέτειες. Ο προβληματισμός μας κυρίως εντοπίζεται στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί μπορώ να φανταστώ πολύ καλά τι θα λέει ο καθένας και κάθε μία με βάση τον πρώτερο έντιμο βίο μας, τέλος πάντων, μέχρι την Κυριακή. Και μετά από την Κυριακή τι θα γίνει ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αν όλο το φορτίο των επιχειρημάτων πέφτει σε μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου, κάτι σαν μια ζαριά. Τα επιχειρήματα που ακούσαμε και σήμερα δεν ανέφεραν καθόλου το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όχι τη Δευτέρα μεθαύριο, τη Δευτέρα μετά το δημοψήφισμα. Ακούσαμε πάρα πολύ εύγλωτα και σπαραχτικά πράγματα για το τι δεν έγινε, τι θα μπορούσε να γίνει, τι κακό έγινε. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα
για το πώς θα είναι καλύτερη ζωή όλων μας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, μετά από ένα δημοψήφισμα. Επίσης μας προβληματίζει η επίκληση λέξεων που φορτίζουν και διχάζουν αντί να διευκολύνουν σε μια εποχή που πραγματικά το καράβι μας βουλιάζει. Και πραγματικά θέλω να το πω ευθέως, συμπάσχουμε με την κυβέρνηση για τις πιέσεις που δεχόταν ειδικά το τελευταίο διάστημα στη διαπραγμάτευση από τους δανειστές. Συμπάσχουμε, κατανοούμε δηλαδή ότι αναζητεί κάποιο τρόπο να ξεφύγει από αυτό. Αλλά το να αναφέρεται σε εκβιασμό το ένα μετά το άλλο, τα στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι λένε ένα κομμάτι της αλήθειας και όχι παραπάνω από τη μισή αλήθεια. Διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και κυρίες, στην πραγματικότητα, εάν κάποιος δανείζεται, δεν αρκεί με δημοκρατικές διαδικασίες να αποφασίσει το ποσό που θα δανειστεί. Πρέπει να επιτρέπει και στον δανειστή του, αυτόν από τον οποίο θα πάρει τα χρήματα, με δημοκρατικές διαδικασίες να αποφασίσει πόσα θα του δώσει και με ποιους όρους. Είναι δηλαδή σαν μια οικογένεια. Εμείς είμαστε μια οικογένεια η Ελλάς, που με δημοκρατικές διαδικασίες λέμε ότι θέλουμε να συνεχίσει η χρηματοδότηση, να έρθουν να αναπτύξει κάποια πακέτα, να μειωθεί το χρέος, πολύ ωραία πράγματα, με πολύ δημοκρατικό τρόπο. Και πάει αυτή η οικογένεια στην ευρύτερη οικογένεια, στα ξαδέρφια, στα νύψια, στους θείους, στα πεθερικά κλπ. Και τους λέει: εσείς λοιπόν θα μας δανείσετε, διότι εμείς το αποφασίσαμε με δημοκρατικό τρόπο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι κρίμα και υποτιμούμε τους εαυτούς μας και η κυβέρνηση περισσότερο το δικό της εαυτό, εάν επιμένει έτσι. Θα ήθελα να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι η πρόταση για το δημοψήφισμα είναι πολύ υψηλού ρίσκου, γιατί αν δεν υποχωρήσουν οι Ευρωπαίοι, και από ό,τι φαίνεται ως τώρα δυστυχώς δεν υποχωρούν, και βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης από το Eurogroup και δεν έγινε δεκτή η παράταση και συνεχίζουν να μιλάνε χωρίς εμάς, δηλαδή δεν γίνεται, δεν λειτουργεί καλά η πίεση αυτή η ζαριά. Θέλω να σας πω ότι όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα της Κυριακής, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής και αν γίνει τελικά δημοψήφισμα, και όχι επειδή θα το εμποδίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά μπορεί να μην υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή, ξέρετε, αν η πρόταση των δανειστών δεν υπάρχει, πώς εμείς θα ψηφίσουμε ναι ή όχι σε αυτήν. Δηλαδή, δεν μπορεί να ψηφίσει κανείς σε κάτι που δεν υπάρχει. Ήθελα να πω λοιπόν ότι και στην περίπτωση που ο κόσμος έλεγε ναι, μας αρέσει πάρα πολύ η πρόταση των δανειστών και θέλουμε τι θέλουμε με ενθουσιασμό, θα είχαμε καταφάει μεγάλο τμήμα του εκλογικού, ξέρετε που είναι το κουμπί κύριε Πρόεδρε, το πατήσετε, ωραία, ευχαριστώ. Θα είχαμε καταφάει τα υπολείμματα του κεφαλαίου εμπιστοσύνης και συμπάθειας και θα περνάγαμε, στην περίπτωση που λέγαμε όχι, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θα ξεκινούσε με ελέγχους της κοινής κεφαλαίων, όπου οι τράπεζες δεν θα είχαν ρευστότητα και μην κοροϊδευόμαστε, μεταξύ μας τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι. Και θα είχαμε και θα έχουμε δυστυχώς, αν προχωρήσουν έτσι τα πράγματα που το απευχόμαστε, ελείψε βασικά ήδη. Απλώς για να καταλάβετε και να συνεννοηθούμε τι σημαίνει μια χώρα που παίζει μια ζαριά το μέλλον της, αλλά δεν της βγαίνει και δεν συνεχίζει όπως το ήθελε, θέλω να σας δείξω αυτό το ωραίο αθώο χαρτονόμισμα. Αυτό το θαλασσί αθώο χαρτονόμισμα είναι το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα όλων των εποχών. Και γράφει απάνω 1.000.000 $3.000.000. 100.000 $3.000.000, ένα χαρτονόμισμα προς πίσω, Ζιμπάμπουε. Αυτό το χαρτονόμισμα υπήρχε όταν σταμάτησε να κυκλοφορεί το 2009, διότι ενώ είχε ξεκινήσει η ισοτιμία του νομίσματος όταν ακόμα ήταν Ροδεσία και μετά έγινε Ζιμπάμπουε το 1980 με $1 Ζιμπάμπουε Ροδεσίας τότε προς 1,5 δολάριο ΗΠΑ, μετά από 3 αλλαγές ονομάτων, γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα νόμισμα, ένα όνομα για εθνικό νόμισμα, και μετά από, αφού προσθέθηκαν 13 μηδενικά, στο τέλος του 2009 είπαν νησάφι πια, οι συναλλαγές θα γίνονται είτε με δολάριο Αμερικής είτε με ραντ Νότιας Αφρικής. Δεν σας το λέω για να τρομοκρατήσω. Είναι πράγματα που συμβαίνουν σε καλοπροαίρετους ανθρώπους στην εποχή μας, ανθρώπους που πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό, αλλά τους βγαίνει λάθος. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν ευθύνεστε εσείς
για την, το, χαμηλ, το πραγματικά λυπητερό σημείο που φτάσει το παραγωγικό σύστημα και η οικονομία της χώρας μας. Δεν ευθύνεστε κατά κανόνα εσείς. Έξω τα κομμάτια σας, τα οποία είχαν κυβερνήσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ ή μέσα στη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ κρίμα να βάλετε εσείς την υπογραφή σας σε μια κατάσταση που κλείνει πολύ λυπητερά το κεφάλαιο της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας. Το απευχόμαστε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εμποδίσουμε. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη και επιτέλους να αρχίσουν να μιλάμε μεταξύ μας, αντί να μιλάμε ο καθένας στο ακροατήριό του. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με μια